Καλή σας ημέρα, κυρίε και κύριοι. Καλώ ήρθατε στην πρωινή ανάγνωση του Τηλεοπτικού Σταθμού τη Βουλή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 10 με όλε τι κοινοβουλευτικέ και πολιτικέ εξελίξει. Σήμερα, Παρασκευή. 30 Μαρτίου. Πάμε να δούμε λοιπόν πώ διαμορφώνεται η επικαιρότητα για τι εξελίξει στα θέματα τη εξωτερική πολιτική. Με πρώτο φυσικά, το Σκοπιανό θα ενημερώσει σύμφωνα με πληροφορίε του πολιτικού αρχηγού την επόμενη μεγάλη εβδομάδα ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά, ο οποίο σήμερα θα έχει την τρίμερη συνάντηση για το ονοματολογικό το Σκοπίο στη Βιέννη με τον ομόλογό του Νικολάη Ντιμητρόφ και με τον προσωπικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς. Παραμένουν υποκράτη στην Αδριανούπολη οι δύο Έλληνε στρατιωτικοί, καθώ απορρίφθηκε η έφεση εναντίον τη προχθεσινή εισαγγελική απόφαση για προφυλάκησή του για τουλάχιστον ακόμη ένα μήνα. Περιμένουν το κατηγορητήριο, το οποίο ακόμη δεν του έχει απαγγελθεί, ενώ δεν έχει οριστεί δικάσιμο για την υπόθεση. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από την Αρμενία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο Υπουργό Εθνική Άμυνα Πάνο Καμένο, τονίζοντα ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξηγήσουμε στην Τουρκία ότι θέλουμε την ειρήνη, αλλά πρέπει να τη θυμίσουμε ότι σε πολλέ στιγμέ τη ιστορία μα και ιδίω τι στιγμέ τη ιστορία που έχουν κατά νου τη μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία, ιτήθηκε όπω το 1821 στην Ελλάδα. Επίδειξη δύναμη με ταχύτητα και ακρίβεια από την επίληκτη ομάδα Δέλτα που εξέπεψε ένα ξεκάθαρο μήνυμα κυριαρχία προ πάσα κατεύθυνση αποτέλεσε η άσκηση επιχειρησιακή ετοιμότητα πυρπολιτή 2018, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα Δωδεκάνησα με κύριο σενάριο την ανακατάληψη βραχονισίδα. Οι ασκήσει τύπου πυρπολιτή διεξάγονται για την επιχειρησιακή εκπαίδευση και αξιολόγηση τη διακλαδική δύναμη ταχεία αντίδραση υψηλή ετοιμότητα με σκοπό τον έλεγχο των δυνάμεων για την ανάληψη ενεργειών άμεση αντίδραση αντιμετώπιση ευραίου φάσματο επιχειρήσεων και απαιτήσεων. Πάμε τώρα μαζί να δούμε την ατζέντα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την πολιτική επικαιρότητα, να δούμε μαζί την ατζέντα τη σημερινή με την πρώτη μα κάρτα. Στι 10 το πρωί θα συνεδριάσει η Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Υψολογισμού Ισολογισμού του Κράτου και Ελέγχου Εκτέλεση του Προπολογισμού με θέμα επιλογή των μελών τη Τετραμελού Επιστημονική Επιτροπή που θα πλαισιώσει το Γραφείο Προπολογισμού του Κράτου στην Βουλή σύμφωνα με τον κανονισμό του Γραφείου Προπολογισμού τη Βουλή. Και στι 10 το πρωί, επίση, θα συνεδριάσει η Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά τα σκάνδαλα στον χώρο τη υγεία από το 1997 μέχρι το 2014. Θα ζητηθεί ε, η απόφαση για το διορισμό προ πράγματο με αντικείμενο την εξέταση των οικονομικών απολογισμών του Κελπνό αλλά και άλλε διατάξει σύμφωνα με τον κανονισμό τη Βουλή. Φυσικά σήμερα μετά τι 10, στην Ολομέλεια τη Βουλή, θα συζητηθούν και επίκαιρε ερωτήσει με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που θα ξεκινήσει μετά την εκπομπή μα. Πάμε τώρα να δούμε μαζί σιγά σιγά τη χθεσινή ολομέλεια όπου ζητήθηκε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Κατηγορηματικό ζευανίστηκε στη Βουλή ο Υπουργό Δικαιοσύνη, ο Σταύρο Κοντονή, διαψεύδοντα ότι το άρθρο 30, παράγραφο 3 του υποσυζήτηση νομοσχεδίου για την κύριο σύμβαση που αφορά την ενδοοικογενειακή βία αφήνει ανοιχτό παράθυρο για την έκδοση των 8 Τούρκων αξιωματικών που κρατούνται στην Ελλάδα. Στο νομοσχέδιο, να σα πω πω εσωματώθηκε και τροπολογία που προβλέπει την κατάργηση του επιδόματο ενοικίου σε εξοκοινοβουλευτικού υπουργού με αναδρομική ισχύ από 1η Δευτέρου του 2015. Κατηγορηματικά διαβεβαίωσε ο Υπουργό Δικαιοσύνη Σταύρο Κοντονή ότι το επίμαχο άρθρο 30 παράγραφο 3 αναφέρεται στο άρθρο 55 του Σοφρονιστικού Κώδικα σε σχέση με τι άδειε κρατουμένων που βαρύνονται με ποινικά δικήματα. Κατά τη συζήτηση έγιναν επανειλημμένε αναφορέ στο θέμα από τα κόμματα τη αντιπολίτευση, ενώ υπήρξαν και στιγμέ ένταση. Επιδεικνύεται μία ακραία ανευθυνότητα. Δυστυχώ σήμερα υπήρξαν δηλώσει του κυρίου Θοχαρόπουλου, νομίζω στο. Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο ο οποίος χαρακτήρισε τη ρύθμιση αυτή η οποία είναι μια απολύτως αποσαφηνισμένη και διευκρινισμένη ρύθμιση υποπτή. Το 18 μήνο τελειώνει περίπου στα μέσα Απριλίου. Τελειώνει λοιπόν και θα έχουν το δικαίωμα το δικαίωμα για την αποφυλάκηση για την, ε, για την άδειά τους. Ανευθυνότητα είναι η στάση βουλευτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ο οποίος μίλησε περί ανταλλαγής των δύο Ελλήνων αξιωματικών. Κανένας δεν μπορεί για αυτά τα ζητήματα αφαίρετα να μιλάει ούτε για ανταλλαγές, ούτε για τέτοια πράγματα. Είναι ανεύθυνη και αυτή η στάση. Αυτό το ζήτημα δεν έχει να κάνει με κρατούμενους δυνάμει διοικητικής κράτησης. Έχει να κάνει με το άρθρο 55 του Σοφρονιστικού Κώδικα που μιλάει για κατάδικους. Παραμένει ανοιχτό. Και ναι, μεν το διευκρίνησε ο κύριο Υπουργό, αλλά δεν ξέρω αν κανεί μπορεί να καθυσυχάσει με αυτή τη διευκρίνηση το ζήτημα τη περίφημη ανταλλαγή. Ούτε μια κουβέντα για να στηλιτεύσετε τον ανεύθυνο λόγο κυβερνητικού βουλευτή. Πολύ ωραία. Κύριε Μιρασάν, για το διάλογο. Σα έπρεπε λοιπόν για το ότι δεν πήρατε θέση. Α, όχι, όχι, να σα πω. Όχι, αντε μπράβο. Εδώ δεν είναι ταβέρνα. Κύρα, εδώ μυρα. δεν είναι ταβέρνα, ούτε μπράβο. Ούτε ένα γήπεδο. Έχει εκφραστεί ο, κοινοβουλε... ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το ζήτημα. Ακόμα και στελέχη του κόμματο του βουλευτού. Γιατί λοιπόν εγκαλείται η κυβέρνηση. Και γιατί κυρία Μηρά επιτίθεστε προσωπικά σε μένα όταν έχω μιλήσει για το θέμα αυτό. Ποια πληροφορία πιστεύετε εσείς και όσοι μας ακούνε εκτός της αιθούσης ότι έδωσε ο Κατσίκης σε ένα τίμ δημοσιογραφικής αλητείας ένα πρωινό στο Sky. Εκτός πια κι αν κάποιος πιστεύει εκείνο που υπόθηκε. Το άλλο όνομα με το οποίο με βαφτίσανε. Λαγός. Αν πιστεύει κάποιος λοιπόν ότι ο ομιλών είναι λαγός να το πει. Άρα λοιπόν ποια πληροφορία εγώ μετέφερα, εξέφρασα, ήταν πληροφορία η προσωπική σκέψη. Σε έναν υποθετικό διάλογο. Πριν πάμε να δούμε αναλυτικά τις τοποθετήσεις και τις παρεμβάσεις για, την, για το νομοσχέδιο που είναι η κύρωση του Ευρωπαϊκού, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αφορά την, την ενδοοικογενειακή βία, να καλημερίσω στο στούντιο τον κύριο Μάριο Κάτση, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Θερσπρωτείας. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μα. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Να πάμε να δούμε όμω το χθεσινό νομοσχέδιο που έχει πολύ ενδιαφέρον. Στην παρέμβαση στην Ολομέλεια τη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Προέδρου τη Βουλή, του κ. Νίκου Βούτσι, ο κ. Βούτσι ε, έκανε λόγο για ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που καταπολεμά τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. Ενέταξε το νομοσχέδιο σε ένα ευρύτερο πλέγμα νομοθετικών ρυθμίσεων που προωθεί κυβέρνηση και αφορούν δικαιώματα ατόμων ή κοινωνικών ομάδων. Στην ανάγκη, τα όσα νομοθετούνται με τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη να περάσουν στο πολιτισμικό γίγνεσθε αυτή τη χώρα, αναφέρθηκε σε παρέμβασή του ο πρόεδρο τη Βουλή, Νίκο Βούτζη. Το θέμα είναι πώ αυτά που θα γραφτούν και θα υπογραφούν μεθαύριο από εμά ω νόμο θα περάσουν μέσα στην, στο πολιτισμικό γίγνεσθε αυτή τη χώρα. Όλα τα θύματα των πράξεων βία που αποτελούν το πεδίο εφαρμογή τη Σύμβαση δικαιούνται αποζημίωση από, από του δράστε ή και κρατική αποζημίωση. Θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την πρόληψη της βίας, την προστασία των θυμάτων της και την πάυση της ατιμωρησίας. Επικυρώνεται με χρονοκαθυστέρηση, είναι αλήθεια. Με ευθύνη όλων. Άργησε πολύ. Θα λειτουργήσει σαν ένα μηχανισμό νομιμοποίηση αλλοδαπών που ζουν παράνομα στην πατρίδα μα. Το ζήτημα των απολύσεων, πιέσεων και εκβιασμών σε βάρο εργατριών έχει πάρει μορφή χιονοστιβάδα. Θέλω καταρχήν να επενέσω και τη Διεθνή Αμνηστία και τις γυναίκες του Συνεχόρου του Πολίτη που δουλέψανε πάρα πολύ σε βάτος για αυτές τις προτάσεις. Ζητάει όπως έλεγα πριν κατάρτιση επαγγελματιών που να ασχολούνται με τα θύματα της βίας, υλοποίηση θεραπευτικών προγραμμάτων. Παρέχει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές της. Στη συζήτηση κατατέθηκαν εννέα υπουργικέ τροπολογίε που ρυθμίζουν μεταξύ άλλων θέματα Υπουργείου Διοικητική Ανασυγκρότηση, ηθαγένεια, συμπληρώνονται διατάξει για τι διαδικασίε που διέπουν την κινητικότητα των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την κρατική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, με τροπολογία επίση καταργούνται οι περιορισμοί σχετικά με την τοποθέτηση του αστυνομικού προσωπικού, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον ΕΟΤ για την τουριστική προβολή τη Ελλάδα και τροποποιούνται οι που αφορούν τη δικητική αναδιοργάνωση του καταστήματο αλλά και τον οργανισμό πνευματική ιδιοκτησία απολογία δέχθηκε έντονε επικρίσει με τη Νέα Δημοκρατία, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το Ποτάμι να ζητούν την απόσυρσή τη. Στι εξελίξει τώρα που αφορούν την προκατακτική επιτροπή τη Νοβάρτη, σε νέα συνεδρία στι 17 Απριλίου αναμένεται να αποφασίσει η επιτροπή προκατακτική για την εξέταση τη υπόθεση τη Νοβάρτη σχετικά με την αρμοδιότητα ή μη τη Βουλή, ενώ δόθηκε και παράταση στι εργασίε τη μέχρι τι 28 Απριλίου. Παράταση τη προθεσμία για την υποβολή πορίσματο πήρε η Επιτροπή Προκαταρκτική Εξέταση για την υπόθεση τη Νοβάρτης έω τι 28 Απριλίου, ενώ σε νέα συνεδρίαση στι 17 του μηνό θα αποφασίσει σχετικά με την αρμοδιότητα ημί τη Βουλή για τα δύο αδικήματα τη δωροληψίας και τη πιθανή δωροδοκία. Με τα κόμματα τη αντιπολίτευση να έχουν αποχωρήσει, στην τελευταία συνεδρίαση τοποθετήθηκαν οι εισηγητέ του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παρασκευόπουλο και τον ανεξαρτήτων Ελλήνων Γιώργο Λαζαρίδη. Σύμφωνα με πληροφορίε, κοινή διαπίστωσή του ήταν η αναρμοδιότητα τη Βουλή, ωστόσο η τελική απόφαση θα ληφθεί στι 17 Απριλίου. Ο πρόεδρο τη Επιτροπή, Θεόδωρο Δρίτσα, επεσήμανε ότι θα ληφθούν υπόψη και αποσπάσματα από τι απαντητικέ επιστολέ των εννέα πολιτικών προσώπων που εκλήθησαν αλλά δεν παρέστησαν. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορέ στα περί Παράλληλα, δήλωσε ότι θα ληφθούν υπόψη και η κατάθεση του Ευάγγελου Βενιζέλου και οι απόψει του όσον αφορά στο ζήτημα τη αρμοδιότητα. Η Επιτροπή έχει υποχρέωση να διατυπώσει άποψη και να διαμορφώσει κείμενο για το κρίσιμο ζήτημα τη αρμοδιότητα, γιατί αυτό αποτελεί και εντολή τη Ολομέλεια τη Βουλή, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δρίτσα. Να ξεκινήσουμε τώρα τη ζήτησή μα με τον κύριο Κάτσι. Θέλω να ξεκινήσουμε και από την τουρκική προκλητικότητα και τόσα γεννιόνται τελευταία στο Αιγαίο, αλλά και τη συμπεριφορά του Ερντογάν. Άλλα λέει εντό περιβάλλοντο Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλα λέει όταν επιστρέφει και πάλι στη χώρα του για το εσωτερικό του ακροατήριο. Ε, σας Σα προβληματίζει, μήπω το επόμενο διάστημα έχουμε κάποιο επεισόδιο. Πράγματι, ο Τούρκο πρόεδρο και γενικά η Τουρκία. Εδώ και αρκετό καιρό έχει επιδοθεί σε μία εκτός ελέγχου και άνευ μέτρου προκλητικότητα και νομίζω ότι αυτό όσο πάμε προς τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία αυτό θα επιδεινώνεται. Mm -hmm. ε, μην ξεχνάμε ότι η αντιπολίτευση στην Τουρκία είναι ακόμα πιο σκληρή και ζητάει, τραβάει τον Ερντογάν δηλαδή ακόμα πιο προς ακροδεξιές κατευθύνσεις. Ε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να φυσικαζόμαστε. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιθανότητα να γίνει κάποιο ατύχημα, όπως είπατε, ή κάποιο θερμό επεισόδιο. Ωστόσο, οφείλουμε να είμαστε γρήγορση, χρειάζεται νυφαλιότητα, αποφασιστικότητα και πρέπει πάνω απ' όλα ε, οι διεθνείς συμμαχίες και οι σχέσεις που έχουμε αναπτύξει ε, τόσο με τους ε, φορείς, με τους διεθνούς φορείς, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ΟΗΕ, ε, με τον ΝΑΤΟ, ε, οι οποίοι έχουν βγει υποστηρικτικά και καταδικάζουν την τουρκική προκλητικότητα και τις συνεχείς παραβιάσεις, αλλά όπως ε, και τη ρητορική του, του, του Τούρκου Προέδρου, αλλά και την τελευταία εξέλιξη που είχαμε με την κράτηση και την ε, καθυστέρηση το να γίνει η δίκη των δύο Ελλήνων αξιωματικών, όπου και από τη Σύνοδο της Βάρνα ε, την, την Ευρωτουρκική Σύνοδο, αλλά και από την Σύνοδο Κορυφή, ε, μιλήσανε κορυφαίοι παράγοντε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για Ευρωπαίου στρατιώτε. Άρα, φαίνεται ότι mm -hmm. μπαίνει ευρωπαϊκά και, το ζήτημα. Και είπε και ο κύριο ε, Γιούνκερ πω πριν το Πάσχα θα ήταν καλό Θε... να κάνει μια κίνηση καλή σθε, έτσι, θέληση και φιλία η Τουρκία Ακριβώς. να του απελευθερώσει. Ε, όλα αυτά, γιατί γίνονται όμω, γιατί η Τουρκία έχει απομονωθεί διεθνώς. Ο λόγος είναι ότι τόσο στην εξωτερική της πολιτική έχει χάσει τις παραδοσιακές συμμαχίες, ενεργειακά είναι εκτός σχεδιασμού στο νοτιοανατολικό άκρο της Μεσογείου, μην ξεχνάμε την τετραμερή την οποία κατάφερε η χώρα μας, Ελλάδα, Αίγυπτος, Ισραήλ και Κύπρος mm -hmm. που σχεδιάζουν την ενεργειακή αναβάθμιση και την χώρα μας σε κόμβο, ενεργειακό κόμβο. Έχει προβλήματα στα βόρεια σύνορά του με την επερχόμενη δημιουργία, την επικείμενη μάλλον δημιουργία κουρδικού κράτους. Έχει μπλακεί ενεργά στον πόλεμο της Συρίας η Τουρκία. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι στριμωγμένος πάρα πολύ ο Τούρκος Πρόεδρος και η Τουρκία, επειδή σε αυτή τη ρητορική στο εσωτερικό του προκειμένου να κατευνάσει τι φωνέ με, με φόντο τις πρέπει προεδρικές εκλογή. Εμεί, ωστόσο, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να παρασυρθούμε από αυτέ τι εθνικιστικέ εξάρσει ε, τη γείτονο. Ε, Εμεί χρειάζεται να αναβαθμίσουμε και να συνεχίσουμε να αποτελούμε ε, το, τον πυλώνα εκείνο που προσδίδει σταθερότητα, ειρήνη και σχέσει με όλου του γείτονε καλέ στην ευρύτερη περιοχή ε, αναβαθμίζοντας έτσι και τις συμμαχίες μας ε, διεθνώς και κάνοντας τη χώρα μας εκείνη ε, 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 την εκείνη την, την ε, τον παράγοντα mm -hmm. ο οποίος θα παίξει καταλυτικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις. Είδατε ότι γίνονται τελευταίο διάστημα δηλώσει και από το πλευρά ελληνικής ελληνική πλευρά και λόγω 25 Μαρτίου έγιναν δηλώσει και από τον Πρόεδρο της και από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Εθνική Άμυνα με αποδέχτη την Τουρκία και το ότι πρέπει και εκείνοι να δείξουν έτσι μια καλύτερη συμπεριφορά σε αυτή την, α, την υπόθεση που αφορά του δύο στρατιωτικού. Τώρα, είχαμε όμω χθε και τι δηλώσει του κύριου Κατσίκη σε ένα υποθετικό σενάριο που ο κύριο Κατσίκη είπε ενδεχομένω για ανταλλαγή των Ελλήνων ξενοδοχείων με του Τούρκου φυλακισμένου που το ζητάει ο Ερντογάν και το έχει θέσει στο τραπέζι. Τέτοιε δηλώσει, κύριε Κάτσι, πιστεύετε πω βοηθάνε στο κλίμα να βελτιωθεί αλλά και προ την απελευθέρωση των Ελλήνων ξενοδοχείων όπω αυτέ που ακούσαμε χθε από τον κύριο Κατσίκη. Σε καμία περίπτωση. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι οι δηλώσει του συναδέλφου από του ΑΝΕΛ έγιναν πρωτοσέλιδο σε όλε τι τουρκικέ εφημερίδε. Αυτό είναι απόδειξη και ένδειξη για το πώ πρέπει να συμπεριφέρεται η όρημη και θεσμικά σοβαρή αντιπολίτευση. Και εννοείται είναι λάθο και από τον βουλευτή τη κυβέρνηση, προφανώ, τεράστιο λάθο. Αλλά θέλω να το πω και για την αντιπολίτευση, καθώ όταν ενσωματώνει, όταν αφομοιώνει. Τη ρητορική του αντιπάλου και την φέρνει στο εσωτερικό και καλεί τον Πρωθυπουργό, όπω έκανε ο κ. Μητσοτάκη, που ζήτησε από το βήμα τη Βουλή, από τον Πρωθυπουργό, Πρωθυπουργό τη χώρα, να πάρει τηλέφωνο τον Τούρκο πρόεδρο και να τον παρακαλέσει ε, να απελευθερωθούν οι δύο Έλληνε αξιωματικοί. Ε, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι ε, διολυσταίνει με αυτόν τον τρόπο στο, στα επιχειρήματα του αντιπάλου και αυτόματα τον αναγάγει ε, σε ρυθμιστή και σε παράγοντα να. Ε, Κάνει το παζάρι που θέλει. Α, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα συμψηφισμό. Καταρχήν, να πούμε και την ουσία του θέματο: δεν υπάρχει κανένα συμψηφισμό. Είναι εντελώ δύο διαφορετικέ υποθέσει. ΜΕΝ πρώτη, των οχτώ Τούρκων αξιωματικών, ε, η απόφαση του ελληνικού δικαστηρίου μιλάει ε, επειδή ετήθηκαν πολιτικό άσυλο, μιλάει ότι δεν μπορούν να εκδοθούν καθώ ε, μάλλον δεν θα γίνει δίκαιη δίκη αλλά και απειλείται η σωματική του ακαιρεότητα αφενός αφετέρου στην περίπτωση των Ελλήνων αξιωματικών είναι μια παράνομη είσοδο τη χώρα. Στη χώρα, σε στη χώρα. χώρα. Ε, mm. ε, αυτές, αυτοί οι συμψηφισμοί που γίνονται στο μυαλό του Ερντογάν και στο κεφάλι του Ερντογάν και μόνο και διάφορων ακραίων ε, γύρω του ε, και που αναφέρονται στο σοκομματικό του ακροατήριο, όπω που είπαμε και νωρίτερα, με φόντο τι προεδρικέ εκλογέ, δεν πρέπει να αποτελούν και τη δικιά μα επιχειρηματολογία εντό τη χώρα ε, και, όμως και όμως να πρέπει να του αφαιρέσουμε κάθε επιχείρημα. Είναι επιχείρημα από ένα βουλευτή τη κυβέρνηση στην ουσία, κύριε Ήταν Κάτσι. Ήταν τεράστιο λάθο και απαράδεκτο. Κατά τη γνώμη μου, ε, η ζημιά έχει ήδη γίνει. Δηλαδή, η πληγή υπάρχει μόνο και μόνο από τη δήλωση, όσε και ανασκευέ να κάνει. Mm -hmm. Γι' αυτό και νομίζω πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί όταν αναφερόμαστε σε τέτοια ζητήματα. Mm -hmm. Δεν πρέπει επουδενή να διολιστένουμε σε ρητορικέ και σε στρατηγικέ που θα θέλει ο αντίπαλο να υιοθετήσουμε. Εμεί παίζουμε ε, το ρόλο που πρέπει με τι διεθνεί συμμαχίε, με την απομόνωση, οδεύοντα όλο και περισσότερο στην απομόνωση τη Τουρκία και προσπαθώντα να την οθήσουμε να συμπεριφερθεί ω γείτονα που σέβεται τις διεθνείς συνθήκες και τους, και τις, και τους κανόνες και αλλά την προοπτική να μπει κάποια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν το επιθυμεί, δεν το ξέρουμε κι αυτό και αν αλλά πρέπει και σε κάθε περίπτωση να παρακολουθούμε τη στρατηγική της Τουρκίας στις δήματα εξωτερικής πολιτικής κι αν και αν δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητά της η ευρωπαϊκή η ενταξιακή της προοπτική θα πρέπει και το πολιτικό σύστημα τη χώρα να κάτσει να συζητήσει mm -hmm. για το πώ ακριβώ θα μπορέσει να δημιουργήσει το νέο δόγμα συνεννόηση στην εξωτερική πολιτική όσον αφορά την Τουρκία. Πάμε να δούμε λίγο μαζί τι επίκαιρε ερωτήσει τη χθεσινή στον κοινοβουλευτικό έλεγχο στην Ολομέλεια τη Βουλή και τα θέματα που, ασχόλησαν, που έθεσαν οι βουλευτέ προ του υπουργού. Και μετά να έρθουμε να συζητήσουμε, κύριε Κάτσι, το θέμα τη ονομασία των Σκοπίων, γιατί σήμερα έχει κρίσιμε επαφέ και ο αρμόδιο υπουργό εξωτερικών, ο κ. Κοτζιά. Το θέμα τη παύση των εργασιών στο σχολείο Αρχαγγέλου Ρόδου έθεσε με επίκαιρη του αντιπρόεδρο τη Βουλή και βουλευτή τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, Δημήτρη Κρεμαστινό, ζητώντα την επίλυση του προβλήματο. Οι πολεοδομικέ υπηρεσίε του Δήμου έχουν καθυστερήσει να βγάλουν τι νέε άδειε του έργου, ενώ ο εργολάβο ζητάει και νέα παράταση, απάντησε ο Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νίκο Μαυραγάνη. Ο κ. Μαυραγάνη τόνισε ακόμα πω στόχο του Υπουργείου είναι να έχει ολοκληρωθεί το έργο πριν από την έναρξη τη νέα σχολική χρονιά. Την ανάγκη παρεμβάσεων στην παλιά εθνική οδό που διέρχεται από την πόλη της Λάρισας, καθώς και στον δρόμο Λάρισας Βόλου, επεσήμανε με ερώτησή του ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Γιώργος Λαμπρούλης, κάνοντας λόγο για δρόμους Καρμανιόλες. Η αρμοδιότητα παρεμβάσεων ανήκει αποκλειστικά στην περιφέρεια Θεσσαλία, υπογράμισε ο κ. Μαυραγάνη. Στην περίσχεια διάταξη τη Επιτροπή Δημοσίων Έργων αναμένεται η έγκριση τη μελέτη τη κατασκευή τη νότια παράκαμψη Μυτιλίνη, τόνισε ο Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Μαυραγάνη, απαντώντα σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Πάλι. Να περάσουμε τώρα σε ερωτήσει που αφορούν το Υπουργείο Εργασία, καθώ το θέμα τη στέρηση συντάξεων και επιδομάτων λόγω αφιλόμενων ασφαλιστικών εισφορών έθεσε ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Βασίλη Γιώγακα. Ο κ. Γιώγακα τόνισε πως οι περισσότεροι οφυλέτες είναι θύματα της κρίσης. Οι προσπάθειε που κάνουμε με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό έχουν θεαματικά αποτελέσματα, υπογράμισε ο Υφυπουργό Εργασία, ενώ διαβεβαίωσε πω θα υπάρξει ρύθμιση που θα διαχωρίζει τα προνοιακά επιδόματα. Την ένταξη συγκεκριμένων ανίατων παθήσεων στον ενιαίο πίνακα προσδιορισμού ποσοστού αναπηρία ζήτησε με ερώτησή του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αστέριο Καστόρη. Όσε παθήσει αναφέρατε, τι έχουμε εντάξει, ενώ σύντομα θα εντάξουμε και άλλε, απάντησε ο Υφυπουργό Εργασία Κοινωνική και Κοινωνική Αλληλεγγύη Πετρόπουλο. Μένουμε στο θέμα του προσδιορισμού ποσοστού αναπηρία, καθώ ο βουλευτή τη Ένωση Κεντρών, Ιωάννη Σαρίδης, έκανε λόγο για μείωση και κατάργηση επιδομάτων ανθρώπων που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Είναι δύσκολη η απεικόνιση του ποσοστού αναπηρία ατόμων με αυτισμό, καθώ δεν μπορούμε να του βγάζουμε σε λίβδιν μη λειτουργικού, τόνισε ο κ. Πετρόπουλο. Για χειροτέρευση των όρων απόδοσης τη ασφάλισης του ΕΦΚΑ προς του ασφαλισμένου, έκανε λόγο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδα, Χρήσο Κατσότης ύστερα, από πρόσφατη κανονιστική διάταξη του Υπουργείου Εργασία. Η ρύθμιση αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των εργαζομένων, καθώ πλέον δεχόμαστε τη ΣΑΠΗ και α χρωστάει ο εργοδότη, απάντησε ο κ. Πετρόπουλο. Τέλο, την κατάργηση του άρθρου που περικόπτει τη συντάξη χειρία ζήτησε ο βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα, Χρήστος Κατσότης. Ο κ. Κατσότη ζήτησε ακόμα να επανέλθουν στο 70% τη σύνταξη που λάμβανε ή θα λάμβανε ο ο νόμος 4387 είχε και έχει ευνοϊκές ρυθμίσεις στους δικαιούχους σύνταξης χειρίας, υπογράμμισε ο κ. Πετρόπουλος και πρόσθεσε πως σύντομα θα υπάρξουν και νέες ρυθμίσεις. Πάμε τώρα στο θέμα τη ονομασία των Σκοπίων. Ο κύριο Κοζιά σήμερα θα βρεθεί στη Βιέννη, θα έχει επαφέ και με τον κύριο Νίμιτ και με τον κύριο Δημητρόφ. θα παρουσιάσει τη νομική φόρμα για εξέβρεση λύση όσον αφορά την, όχι μόνο την ονομασία, το ονοματολογικό, για το θέμα των σκοπίων, γενικά το θέμα των σκοπίων. Ε, ο κύριο Κοντζιά επίση την άλλη εβδομάδα, μεγάλη εβδομάδα, έδειξε μία πρόθεση να ενημερώσει του αρχηγού των κομμάτων με τη σειρά. Ε, από την πλευρά τη Νέα Δημοκρατία δεν θα ενημερωθεί ο κύριο ε, Μητσοτάκης, αλλά θα ενημερωθεί αρμόδιο ε, το μέρα ο κύριο Κουμουτσάκο για τα θέματα αυτά. Και ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κάτσι, ε, χωρί να έχει εξασφαλίσει την κυβερνητική συνοχή η κυβέρνηση, αλλά και μία στοιχειώδη συνεννόηση με την αντιπολίτευση και να διαπραγματεύεται στην ουσία, να γίνεται μια διαπραγμάτευση και σε επίπεδο δηλώσεων. Δηλαδή και από την πλευρά του σκοπίων να ακούμε δηλώσει για το τι δεν θέλουν και από την πλευρά τη Ελλάδα να ακούμε δηλώσει για το τι θέλουμε. Μπορεί να βρεθεί λύση με αυτή την, έτσι, με αυτή την συνταγή, να το πω, στο θέμα των Σκοπίων. Είναι πασιφανέ ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα άλλο από το να διαπραγματεύεται το συγκεκριμένο ζήτημα στη, στην χαραγμένη από χρόνια εθνική θέση. Και ποια είναι η εθνική θέση, η σύνθετη ονομασία ε, με προσδιορισμό, θετικό προσδιορισμό η οποία θα ισχύει εναντί όλων. Θα είναι ναι. εργαόμενε που λένε. Ναι. Ε, άρα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι ε, η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει όλε τι απαραίτητε πρωτοβουλίε μετά και την αλλαγή ε, τη κυβέρνηση στην ε, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία, στη Φύρομ. Ε, και νομίζω ότι αυτό το χρυσό παράθυρο ευκαιρίας που έχει ανοιχθεί εμείς πρέπει να το εκμεταλλευτούμε προκειμένου να γίνει μια διαπραγμάτευση για να λύσει ένα θέμα το οποίο ταλανίζει την εξωτερική μας πολιτική και τις, σχέσει και τις σχέσεις μας με τις, με τις γειτονικές χώρες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πώς θα λυθεί όμως αυτό Νομίζω ήταν, ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμή, δεν φαίνεται να υπάρχει κυβερνητική συνοχή, δηλαδή συγκυβερνητική συνοχή θα πω, δεν φαίνεται να υπάρχει. Και να βλέπουμε πίπεδο... από την πλευρά του κύριο Καμένο και τους βουλευτέ των εξαρτητών Ελλήνων Κάθε φορά που μιλάνε για το θέμα των Σκοπίων, να λένε ότι εμεί θα κάνουμε τα δυνατά δυνατά για να μην περάσει ε, στην ονομασία το όρο Μακεδονία. Όπω είπε και ο Πρωθυπουργό, όπω είπε και ο Υπουργό Εξωτερικών, ε, χρειάζονται ένα ενίο και αμετάφραστο όνομα το οποίο ε, θα περιλαμβάνει και τον όρο Μακεδονία γιατί. Αυτή είναι και η ενδιάμεση συμφωνία, αλλά και όλε οι προηγούμενε δεσμεύσει που είχαν αναλάβει οι ελληνικέ κυβερνήσει. Mm -hmm. ε, δεν είναι αβάπτιστο εντό εισαγωγικών το πεδίο, όπω χαρακτηριστικά λέει και ο Υπουργό Εξωτερικών. Ε, αυτή τη στιγμή το αναγνωρίζουν πάρα πολλέ χώρε, εκατοντάδε χώρε διεθνώ, ω Μακεδονία Σκέτο. Άρα λοιπόν, εμεί χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μια λύση η οποία θα είναι υποφελή για τη χώρα μα. Θα είναι σταθερή καταρχήν, γι' αυτό και ζητάμε και αλλαγή του συντάγματο. Δεν θα μπορέσει να καταρρεύσει δηλαδή σε μια ενδεχόμενη εντό ε, αλλαγή της κυβέρνηση όταν και αν υπάρξει στη γείτονα χώρα και νομίζω ότι πρέπει ε, με αίσθημα ευθύνης να πετύχουμε μια λύση που θα διασφαλίζει ναι. και την ιστορία μας ναι. θα απαλήφει τα αλυτρωτικά στοιχεία από την ε, γείτονα χώρα ε, και θα ε, διασφαλίζει και την κληρονομιά μας. Αυτά είναι βασικά συστατικά και νομίζω ότι στο δημόσιο λόγο ε, αποτυπώνεται μια ευρύτερη πλειοψηφία στα, στους συσχετισμούς του Κοινοβουλίου προκειμένου να στηρίξουν μια τέτοια λύση αν και εφόσον ε, προκριθεί, αν και φόσον υπάρξει συμφωνία. Ε, όσον αφορά τώρα τη Νέα Δημοκρατία προφανώς και δεν μπορεί να τοποθετηθεί στο ζήτημα γιατί έχει αναδιπλωθεί και έχει γίνει ορατό πόσο ε, πόσο έχει εκτεθεί εν πάση περιπτώ, στο Πανελλήνιο και πόσο δεν μπορεί να μιλήσει θεσμικά για τέτοια ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αποφεύγει να πάρει θέση σε αυτό το ζήτημα, γιατί δεν έχουν ενιαία θέση στο εσωτερικό τους. Πάντως, στην περίπτωση του κυβερνητικού εταίρου και στους ανεξάρτητους Έλληνες, ναι. εγώ παραμένω... Στη δήλωση του Υπουργού Εθνική Άμυνα, ότι έχει εμπιστοσύνη και στον Πρωθυπουργό, αλλά και στον Υπουργό Εξωτερικών που θεσμικά διαπραγματεύεται ε, το συγκεκριμένο ζήτημα. Και νομίζω ότι η λύση, αν και εφόσον προκύψει, αν και εφόσον προκύψει το ξαναλέω. Εμεί γι' αυτό εργαζόμαστε και δουλεύουμε. Ε, στο τέλο θα πρέπει να την κρίνουν όλοι από νέα βάση και με βάση τα, τις γενικότερες συνθήκες και τα δεδομένα. Δεν μπορούμε να αφήνουμε ένα ζήτημα να σέρνεται για χρόνια. Χρειάζεται να κλείσουμε τις εκκρεμότητες στην ευρύτερη περιοχή. Χρειάζεται να παίξουμε τον διεθνή μας ρόλο χωρίς, χωρίς έναν άτυπο επαρχιωτισμό. Να μην φοβόμαστε ότι ένα μικρό κράτος στα βόρεια σύνορά μας το οποίο προσπαθεί να στήσει τη δικιά του ταυτότητα και τη δικιά του ε, υπόσταση ε, μπορεί να, να μας πλήξει. Εμείς πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση, να γνωρίζουμε την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Πρέπει να βάλουμε τους κανόνες και τους όρους να απαλληφθούν τα ηλεκτροτικά στοιχεία και να, κλείσουμε, και να παίξουμε το ρόλο που θα μας αναλογεί στην δούμε περιοχή. Θα αυτό κύριε Κάτση, γιατί όπως θα ξαναπώ υπάρχουν ανεξάρτητοι Έλληνες οι οποίοι δεν συμφωνούν και όταν θα έρθει στην Βουλή η οι συμφωνία αυτή, η πρόταση αυτή για την λύση της, της υπόθεσης της ονομασίας του Σκοπίου, να δούμε τελικά το αποτέλεσμα. Θέλω να πάμε σε λίγο, αφού δούμε ένα βίντεο, και στο ενδεχόμενο να βρεθούν άλλοι σύμμαχοι από εδώ και πέρα για να συγκυβερνήσετε και το λέω γιατί ο κύριο Τσίπρα φαίνεται πω έχει κάνει κάποια ανοίγματα και συγκεκριμένα μιλάω και για το ποτέ μελακή για το κίνημα αλλαγή. Πριν πάμε όμω σε αυτό το θέμα, θέλω να δούμε τι έγινε χθε στην παραγωγή και εμπορίου την Επιτροπή. Οι εθνικοί στόχοι για το ενεργειακό θέμα και τι επιπτώσει τη κλιματική αλλαγή βρέθηκαν στο επίκεντρο τη κοινή συνεδρία των Επιτροπών Παραγωγή και Εμπορίου αλλά και Προστασία και Περιβάλλοντο. Ο Υπουργό Ενέργεια Γιώργο Σταθάκη περιέγραψε τι κυβερνητικέ δράσει προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στι υποχρεώσει τη του Ευρωπαϊκού Ορόσιμου το 2030 και απάντησε στην κριτική της Νέας Δημοκρατίας. Το μεγάλο στίγμα τη περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και τη εξοικονόμηση των ενεργειακών πόρων με βάση το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα συζητήθηκε στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Παραγωγή και Εμπορίου και Προστασία του Περιβάλλοντο. Ο Υπουργό Γιώργο Σταθάκη περιέγραψε του εθνικού στόχου και τι κυβερνητικέ δράσει προκειμένου η χώρα μα να προσαρμοστεί στι ευρωπαϊκέ επιταγέ ενώπιση του χρονικού ορόσημου του 2030. Η κατάσταση σήμερα τη χώρα είναι ικανοποιητική σε σχέση με την παραγωγή, το ειδικό βάρος των ΑΠΕΣ, την παραγωγή ενέργειας, είμαστε στο 29% και υπονόησα πριν και μάλλον θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι ο στόχος για το 2030 θα είναι το 29% που έχουμε σήμερα να είναι ένα ποσοστό συμπλήν γύρω στο 50%. Ο κλάδος ενέργειας υπόκειται, βρίσκεται σε ένα στο στάδιο ενό τεράστιου μετασχηματισμού. Ε, την επόμενη δεκαετία θα αλλάξει ριζικά ο τρόπος που παράγουμε και καταναλώνουμε ενέργεια. Η, αποτελεί ένα προνομιακό πεδίο τόσο από τη σκοπιά της, ε, την οικονομική ως προνομιακό πεδίο επενδύσεων, ε, ανάπτυξης Θέσεων εργασία, αξιοποίηση καινοτομία, αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τη χώρα μα. Ο Υπουργό Ενέργεια αναφέρθηκε και στι προσπάθειε εξοικονόμηση ενέργεια. Ξεκινάμε ένα μεγάλο πρόγραμμα για τα δημόσια κτίρια τη χώρα, με επίκεντρο τα σχολεία, τα νοσοκομεία και τα άλλα δημόσια κτίρια. Το πρόγραμμα αυτό είναι 2 δι ευρώ εκ μέρου τη Νέα Δημοκρατία, ο τομέα για θέματα ενέργεια Κωνσταντίνο Κρέκα άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, μιλώντα για καθυστέρηση στην κατάρτιση εθνικού σχεδιασμού ενεργειακή πολιτική. Γιατί μιλάμε για τον τέταρτο χρόνο για το στρατηγικό σχέδιο. Τέσσερα χρόνια τώρα που κυβερνάτε, η Ελλάδα δεν είχε στρατηγικό σχεδιασμό. Γιατί για να ξεκινάει τώρα ο διάλογο σημαίνει ότι πήγαινε στον αυτόματο. Αλλά και η ΔΕΗ βρέθηκε στο επίκεντρο κριτική από την πλευρά των βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία. Ενέργεια και ενεργειακό τομέα χωρί ΔΕΗ μπορεί να υπάρξει. Είμαι μια ΔΕΗ Ζόμπι μπορεί να υπάρξει, δεν μπορεί να υπάρξει βέβαια. Οι ισολογισμοί τη η τελευταία διέψευσαν επίση τι κασάνδρε περί τη ΔΕΗ. Και θυμήθηκε ο κύριος Κρέκας το 2011 μια συζήτηση για το αν έχουν ενταχθεί ή όχι στην αποπληρωμή των οίκων που έχει τοποθετηθεί η ΡΑΕ και το έχει κάνει αποδεκτό το Υπουργείο εδώ και μήνε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ελληματική περιβαλλοντική αδειοδότηση στη ΔΕΗ. Γιατί μπορεί να υπάρξει και κινδυνολογία και κάποια σπέκουλα και κάποια ανησυχία. Την αγωνία του για το ενεργειακό πρόβλημα και για τι επιπτώσει τη κλιματική αλλαγή κατέθεσαν πολλοί από του βουλευτέ. Το κάθε κράτο πρέπει να οφείλει να έχει δική του εθνική πολιτική και ενεργειακό σχεδιασμό για τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή και τη μετάβαση σε καθαρέ μορφέ ενέργεια. Βασική στόχη σε ό,τι αφορά το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα πρέπει να είναι η θωράκιση ενεργειακή μα η παροχή προσιτών και ποιοτικών ενεργειακών αγαθών στους πολίτες και βέβαια εδώ μπαίνει το ουσιαστική αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας η οποία είναι υπαρκτή. Να κάνουμε ένα εθνικό σχέδιο γιατί δεν θα είναι μια κυβέρνηση, εναλλάσσονται κυβερνήσει, δημοκρατία έχουμε, ε, πρέπει να, να υποστηριχθεί αυτό το σχέδιο. Κύριε Κάτσι, είδαμε προχθέ τον κύριο Τσίπρα να κάνει άνοιγμα και στο ποτάμι και στην κυρία Γεννηματά σε δύο μεγάλα θέματα. Τον έχει να κάνει με την συνταγματική αναθεώρηση και το άλλο έχει να κάνει με τα εθνικά μα θέματα. Πιστεύετε πως πρέπει να ζητήσει η κυβέρνηση ε, τώρα πλέον σε άλλα κόμματα συμμαχίε, Είναι μάτιο ο κόπο, ε, δεν υπάρχει ανάγκη για εσά. Πάει πολύ καλά και συνεχίζει να λειτουργεί ε, ομαλά η κυβέρνηση. Εγώ θέλω να πω πάντω ε, με βάση την ατζέντα που διαμορφώθηκε και την πρόταση του κίνηματος Αλλαγή για τη συνταγματική αναθεώρηση ότι επιτέλους άρχισε να ξεδιπλώνει τι θέσει του. Ε, γιατί μέχρι τώρα ήταν ένα παρακολούθημα τη ε, συντηρητική παράταξη και τη δεξιά, χωρί να παίρνει θέση και να κρατάει τη λογική των ίσων αποστάσεων. Ωστόσο, τα ερωτήματα και τα διλήμματα είναι επίμονα και πραγματικά ε, και επανέρχονται και είναι τόσο επίμονα που δεν μπορεί να κρατά επάωριστο ε, ε, Η πρόταση τη ε, κυρία Γεννηματά για τη συνταγματική αναθεώρηση έχει μια ενδιαφέρουσα βάση. Εμείς πρώτοι είχαμε τοποθετηθεί και ανοίξαμε το ζήτημα από την 25η Ιουνίου του 2016 και μιλήσαμε για πέντε πυλώνες που χρήζουν κατά τη γνώμη μας αναθεώρησης, αλλά αναθεώρηση όχι οποιαδήποτε αναθεώρηση, αναθεώρηση με προοδευτικό πρόσημο και σε κάθε περίπτωση ενίσχυση των θεσμών, ενίσχυση της αξιοπιστίας, ενίσχυση της συνεργασίας των, 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 των πολιτικών δυνάμεων, και η πρόταση του κίνηματος αλλαγή έχει κάποια από αυτά τα στοιχεία, χωρίς βέβαια να συμφωνούμε σε όλα όσα κατέθεσε. Ε, σε κάθε περίπτωση όμως, έχω την πίθηση ότι όσο οδεύουμε προς την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της σημερινής κυβέρνησης, ε, τα διλήμματα θα τίθενται ακόμα πιο ξεκάθαρα. Mm -hmm. ε, τα διλήμματα δηλαδή της προοδευτικής διακυβέρνηση και της συντηρητικής διακυβέρνησης αλλά και ε, διαφόρων ειδών ε, θέματα που μπαίνουν στο τραπέζι όπως είναι το σκάνδαλο της Νοβάρτης, αν υπάρχει σκάνδαλο ή αν είναι σκευωρία ε, για το αν ε, θα πρέπει ε, να καλύψουμε ή όχι και να συγκαλύψουμε τη μαύρη τύρι στο κελπνό που βλέπουμε να, ε, γίνεται, να γίνονται τρομερές αποκαλύψεις ε, στην επιτροπή που εξετάζει τα σκάνδαλα στην υγεία άρα δεν υπάρχει ουδετερότητα σε αυτά τα ζητήματα. Ε, σε κάθε περίπτωση εμείς παρακολουθούμε με ενδιαφέρον στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, όσοι αυτοπροσδιορίζονται στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, τις ζημώσεις και τις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη. Για να υπάρξουν συνεργασίες και συγκλήσεις, αυτά θα γίνουν πάντα μετά από τη λαϊκή εντολή και πάντα στη βάση προγραμματικών συγκλήσεων. Και όχι σε καμία περίπτωση με τη λογική των ίσων αποστάσεων. Για παράδειγμα, θα πρέπει να... Ε, απαντήσει το κίνημα αλλαγή αν θέλει ένα ε, ασφαλιστικό σύστημα το οποίο να στηριχτεί στο δημόσιο ε, ή θα πρέπει να είναι αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάμε στην ιδιωτική ασφάλιση. Βάλιστα. Θα πρέπει να υπάρξουν ένα δημοσίων υπαλλήλων όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λοιπά ή όχι. Πάντως μιλώντας πάλι για το δημόσιο είναι που, πάντως, που, τα ερωτήματα δεν που... Να Είναι πάντως τα ερωτήματα τέτοια που εκ των πραγμάτων δεν θα μπορεί κανένα να κρυφτεί πίσω από ίσε αποστάσει και από διαχωριστικέ γραμμέ που Κύριε Κάτσε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε μαζί μα την πρωινή ανάγνωση και συζητήσαμε. Και Καλή ημέρα να έχετε και καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. Πάμε να δούμε την Επιτροπή, Έρευνα Επιτροπή και Τεχνολογία, Πολιτικέ Ανάπτυξη τη Καινοτομία και Εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην παραγωγή διαδικασία αποτέλεσαν το δικείμενο τη συνεδρίαση τη Επιτροπή Έρευνα και Τεχνολογία, την οποία ενημέρωσε ο καθηγητή Αθ... Αθ... Αθανάσιο Κωνσταντόπουλο, πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Πρέπει να ενώσουμε τι δυνάμει μα για να καλύψουμε το χαμένο έδαφο στην προσαρμογή τη χώρα στη νέα εποχή, τόνισε ο κ. Κωνσταντόπουλο. Οι ΗΠΑ, αν υποθέσουμε ότι έχουμε 100% η κλίμακα του ΑΕΠ, είναι 100% και υιοθετούν τι νέε τεχνολογίε γιατί τι αναπτύσσουν εκεί πέρα σε χρόνο μηδέν. Η Δύση, αυτό που έχουμε επικρατήσει να ονομάζουμε ω Δύση, ακολουθεί με 10 χρόνια καθυστέρηση, βρίσκεται στο 80% αυτού του ΑΕΠ η χώρα μας ακολουθεί με 25 χρόνια καθυστέρηση και βρίσκεται στο 45% του ΕΠ. Άρα, αν μας ενδιαφέρει είτε να είμαστε αυτό που λέμε ανήκουμε στη Δύση ή είμαστε μέρος της Δύσης ή θέλουμε να είμαστε μέρος αυτής της γειτονιάς των χωρών που προχωρούν, Πρέπει κάτι να κάνουμε γιατί μένουμε πίσω και ακολουθούν οι πράσινοι εκεί πέρα. Έχει άλλες χώρες, οι αναδυόμενες χώρες που δεν θα αφήσουν χώρο ο κ. Κωνσταντόπουλο αναφέρθηκε στο έργο του Εθνικού Κέντρου Έρευνα και Τεχνολογία, που έχει παρουσία σε πέντε περιφέρειε τη χώρα και ήδη τα επιστημονικά του αποτελέσματα το έχουν κατατάξει μεταξύ των 10 καλύτερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγική ανασυγκρότηση μέσα από μια ολιστική προσέγγιση που θέτει ω προτεραιότητε τη συνέργεια τη εκπαίδευση, τη έρευνα και τη καινοτομία και την παροχή κινήτρων για την επιστροφή στη χώρα του επιστημονικού δυναμικού που βρίσκεται στο εξωτερικό. Τα μέλη τη Επιτροπή τόνισαν στι παρεμβάσει του τη σημασία τη αξιοποίηση του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού και τη εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών σε όλου του τομεί τη οικονομική δραστηριότητα από τη γεωργία ω την ενέργεια. Επισημάνθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη εισαγωγή έξυπνων τεχνολογιών για την αξιοποίηση των αποβλήτων ω πρώτη ύλη στη βιομηχανική παραγωγή και η ιδιαίτερη στρατηγική σημασία τη Βόρεια Ελλάδα ω κέντρο ανάπτυξη υποδομών, νεοφιών εταιριών και ενεργειακή γέφυρα τη Ελλάδα Προ την Ευρωπαϊκή εδώ χώρα. Τώρα θα σα πάω σε ένα διαφορετικό θέμα, γιατί mm -hmm. έχουμε μπροστά μα και το Πάσχα, μεγάλη εβδομάδα σε λίγο και σίγουρα θα χρειαστείτε δώρα εορταστικά και το βιβλίο είναι ό,τι καλύτερο για αυτέ mm -hmm. τι μέρε. Κοντά μα έχουμε την κυρία Άννα Καραπάνου, υπεύθυνη εκδόσεων του Ιδρύματο τη Βουλή mm -hmm. για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, και θα μα μιλήσει για τον παζάρ που διοργανώνει το Ιδρύμα τη Βουλή εν του Πάσχα, mm -hmm. εορταστική αγορά βιβλίων. Στον στο εκθεσιακό, τον εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματο. Μην τα πω εγώ. Ναι. Πείτε μα εσεί αναλυτικά <laughs> πού μπορεί Κανή ο κόσμο και οι τηλεθεατέ μα να τα γνωρίζουν. Λοιπόν, ε, το μπαζάρ αυτό γίνεται αύριο το πρωί στον εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματο mm -hmm. που είναι Βασιλή Σοφία και η είσοδο είναι από τη ΣΕΚΕΡΙΕΝΑ. Ε, σκεφτήκαμε να το κάνουμε αυτό γιατί μέσα στα συζητησιώρτε και η περίοδο του Πάσχα. Ε, σε λίγε μέρες γίνεται και η Αθήνα από Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου, οπότε mm, σωστά. ανοίγει και αυτό. Σωστά. Είναι μια ευκαιρία ο κόσμο να έρθει να δει τα βιβλία μας από κοντά, mm -hmm. να τα προμηθευτεί σε μια πολύ καλή και συμφέρουσα τιμή, που οι εκδόσεις τυμία, φτάνουν μέχρι το 50%, μπορεί να βρει όλες μας τις εκδόσεις, οι οποίες είναι από κατάλογοι εκθέσεων, μουσικά λευκόματα, πρακτικά συνεδρίων, ακόμα και μελέτες. Mm -hmm βιογραφίες πολιτικών, οτιδήποτε έχουμε εκτό από χρόνια προετοιμάσει είναι στο, στη διάθεση του κοινού. Δοκίμια, εκδόσει ιστορικού και mm -hmm. κοινοβουλευτικού περιεχομένου, mm -hmm. βιογραφίες πολιτικών, Ακριβώς. λευκόματα, πρακτικά ημερίδων mm -hmm. και συνεδρίων, ένα παρόνοραμα της ελληνικής ιστορίας και κοινωνία ε, του 19ου και 20ου αιώνα. Όλα αυτά λοιπόν. Όλα. Να τα πούμε πάλι για του ηλεκτρονικού μα τα στοιχεία, πού mm -hmm. μπορούν να έρθουν, τι ώρε μπορούν να έρθουν, mm -hmm. ποιε μέρε θα, θα πραγματοποιηθεί το μπαζάρ, mm -hmm. αν θέλετε. Το μπαζάρ λοιπόν θα γίνει αύριο. 30, 30, 31, 31. μία. Σάββατο. <laughs> σάββατο από το 10 το πρωί έως τις 3 mm -hmm. στον εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματο τη Βουλή. Mm -hmm. Η είναι από τις 2 1. Και Μόνο, α... μόνο για, το... για αύριο Σάββατο, έτσι. Μόνο για, μόνο αύριο, για αύριο Σάββατο, σάββατο ναι, έτσι. ώστε να μπορέσει ο... το κοινό να τα δει όλα και να προμηθευτεί ό,τι θέλει πριν τη μεγάλη εβδομάδα. <laughs> είναι μόνο βιβλία κοινοβουλευτικού ενδιαφέροντο, έτσι, δεν? Ή μπορεί να βρει κάποιο που ενδιαφέρεται να και. Άλλα βιβλία. Κοιτάξτε, είναι το δρυμα ειδικεύεται σε ιστορία, κοινοβουλευτικά βιβλία, σύγχρονη ελληνική ιστορία mm -hmm. και οτιδήποτε άλλο μπορεί να παρουσιάσει και να προβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό. Mm -hmm. Αυτό είναι το, το κύριο στόχο των εκδόσεων. Άρα για του λάθρε περισσότερο. τη ιστορία. Ε, τη ναι, ναι. πολιτική ιστορία και ιστορία, mm -hmm. κοινοβουλευτική ιστορία. Παράλληλα με την ορμή των βιβλίων, όμω, μπορούν ναι, οι αναγνώστε mm -hmm. και όσοι ενδιαφερθούν mm -hmm. να έρθουν στο μπαζάρ να περιηγηθούν και στην έκθεση. Για τον αναγνωστάκια. Ναι, θα έχουν την ευκαιρία όποιο θέλει να περιηγηθεί και να δει και την έκθεση. Mm -hmm. και θα είναι και οι συνάδελφοι να τους την να κάνουν ξαναγήσει. Η έκθεση, ε, να πούμε, πώς είναι στο χώρο του εκθεσιακού mm -hmm. στην οδό Σέκερη. Mm -hmm. Το έργο είναι το θέμα είναι τώρα, τώρα τι, λες. τι λες. Η ζωή και το έργο του ποιητή Μανώλη mm, είναι γνωστά και είχαμε κάνει και την ε, εκδήλωση mm -hmm. το προηγούμενο διάστημα ακριβώς. που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα κυρία ε, Καραπάνου, έχουμε να περιμένουμε νέε εκδόσει από το Ίδρυμα τη Βουλή για τον Γενοκρατισμό και τη Δημοκρατία. Ετοιμάζεται για την επόμενη περίοδο. Έχουμε πολλά στα σκαριά. Ναι. Αυτό που είναι το πιο κοντινό, προετοιμάζουμε την έκδοση δύο συνεδρίων που είχαμε κάνει. Mm -hmm. Το ένα αφορά τις πόλεις των φιλικών, δηλαδή ήταν ένα αφιέρωμα που είχε γίνει στα 200 χρόνια από την ίδρυση της Φιλικής εταιρεία και τώρα προχωράμε στην έκδοση των πρακτικών της ημερίδα. Και επίσης προετοιμάζουμε και την έκδοση των πρακτικών ενός άλλου συνεδρίου που είχε κάνει το Ίδρυμα για την Κοινωνική και Πολιτική Εκπροσώπηση και τη Δημοκρατία στον 21ο αιώνα και αυτά τον άμεσο στους επόμενους δύο μήνες θα είναι στη διάθεση του κοινού. Και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα και τώρα πολλά ναι. άλλα, θα είμαστε εδώ για να τα παρουσιάσουμε. Mm -hmm. Να μου πείτε μια λεπτά, είναι η πρώτη φορά που κάνουμε μπαζάρ. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε. Το δρυμα τη Βουλή mm -hmm. κάνει μπαζάρ. Συμμετέχει για... πάντα στι ε, εκθέσει βιβλίων, αλλά mm -hmm. αυτή τη φορά ήταν η πρώτη φορά που αποφάσισα να το κάνει στο χώρο του και με αυτόν τον τρόπο. Ωραία, ελπίζουμε να γίνει θεσμό, να καθιερωθεί. Mm -hmm. Δεν θα φύγετε. Θέλω να πάμε μαζί να δούμε mm -hmm. μια εκδήλωση πολύ ενδιαφέρουσα <Συγχαι> που είχαμε στη μνήμη του ιστορικού Σπύρου Ασδραχά. Διοργανώθηκε από το Ίδρυμα <Συγχαι> της Βουλής τη Βουλή για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Στην εκδήλωση παρέστηκε ο πρόεδρο τη Βουλή, ο κ. Νίκο Βούτσης, ενώ καθηγητέ και ερευνητέ αναφέρθηκαν στην προσωπικότητα και το έργο του μεγάλου ιστορικού. Τη μνήμη του Σπύρου Ασδραχά, ενό από του σημαντικότερου Έλληνε ιστορικού, τίμησε το Ίδρυμα τη Βουλή των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, τα Αρχεία Σύγχρονη Κοινωνική Ιστορία, και το περιοδικό Ιστορικά, πραγματοποιώντα εκδήλωση στην αίθουσα Γερουσία τη Βουλή, στην οποία παρέστη ο πρόεδρο του σώματο Νικόλαο Βούτση. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίθυνε η ιστορικό Νίκη Μαρονίτη, Γενική Γραμματέα του Ιδρύματο τη Βουλή. Έχουμε ανάγκη την ιστορία γιατί μα χρειάζεται η ανάπαυλα. Μια παύση για να καταλαγιάσει η συνείδησή μα, για να διατηρήσουμε τη δυνατότητα να έχουμε συνείδηση, ω έδρα όχι μόνο τη σκέψη, αλλά και ενό πρακτικού λόγου που θα μας δίνει κάθε ελευθερία δράσης. Σε αυτό το έργο αφοσιώνονται με απόλυτη συνέπεια οι ποιητέ να διασώσουν το παρελθόν, να διασώσουν το χρόνο του τους ρυθμού ρυθμούς του παρόντος. Για τη δεσπόζουσα μορφή και το έργο του Σπύρου Ασδραχά μίλησαν ο Νίκος Καραπιδάκης, καθηγητής και πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, η Ελευθερία Ζέη, ιστορικός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Αλεξάνδρα Σφίνη, ερευνήτρια του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, και ο Βαγγέλης Καραμανολάκης, επίκουρος καθηγητής και πρόεδρος του Ιστορικού Αρχείου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τη συζήτηση συντόνισε ο Τάσο Ακελαρόπουλο, πρόεδρο τη Επιστημονική Επιτροπή του Ιδρύματο τη Βουλή και υπεύθυνο των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Όπω τόνισαν οι ομιλητέ, ο Σπύρο Αζραχά ονόμαζε τον εαυτό του Ιστορικό Τρόπο. Ήταν ένα εμπνευσμένο διανοητή που, ξεφεύγοντα όπω υπογράμμισαν από δογματισμού και παραδοσιακέ νόρμε, καλλιέργησε συστηματικά την ιστορική κουλτούρα και αφηγήθηκε την ιστορία έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται από την πλευρά των άσημων και των αδύναμων. Την εκδήλωση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής Κώστας Αθανασίου, οι πρώην Πρόεδρη της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος και Απόστολος Κακλαμάνης, εκπρόσωποι κομμάτων, βουλευτές και στελέχη του Κοινοβουλίου. Να πούμε για τους τηλεθεατές μας πως ο Σπύρος Σασδραχάς ονόμαζε τον εαυτό του ιστορικό τρόπο. Ήταν ένας εμπνεσμένο διανοητής που ξεφεύγοντας από δογματισμούς και παραδοσιακές νόρμες καλλιέργησε συστηματικά την ιστορική κουλτούρα και αφηγήθηκε την ιστορία έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται από την πλευρά των άσημων και των αδύναμων. Να πούμε και πάλι α, μαζί λίγο για τον Μπαζάρ, γιατί mm -hmm. υπάρχει ενδιαφέρον του κόσμου, mm -hmm. κυρία Γραπάνου, yeah. για το ε, διαδικαστικό, mm -hmm. τις ώρε και πού θα γίνει τον Μπαζάρ, και να πούμε πάλι το περιεχόμενο των βιβλίων που μπορεί κάποιο mm -hmm. να α, δει στο Μπαζάρ του Ιδρύματο. Λοιπόν, είναι αύριο το πρωί, Σάββατο, mm -hmm. 31 Μαρτίου, από τι 10 το πρωί έω τι 3 το μεσημέρι. Ε, προσφέρονται στο κοινό όλες οι εκδόσεις του Ιδρύματος που έχουν γίνει από το 2006 και μετά να mm -hmm. βάλουμε και αυτό τον παράγοντα mm -hmm. είναι, ε, να το... είναι κατάλογοι εκθέσεων, πρακτικά συνεδρίων ε, εκδόσεις κοινοβουλευτικών λόγων που έχουν επιλεγεί mm -hmm. ε, βιογραφίες πολιτικών, δοκίμια ε, επιμελημένες εκδόσεις πηγών σε αυτά ειδικεύεται το ίδρυμα και όλα αυτά προσφέρονται στον κόσμο σε μια πολύ προσιτή τιμή. Ωραία. Είναι πολύ ωραία δώρα αυτά mm -hmm. όλα ε, για την Μεγάλη mm -hmm. Εβδομάδα. Ο ποιος θέλει α, να κάνει ένα βιβλίο δώρο που mm -hmm. πάντα είναι χρήσιμο και ε, πολύ δημιουργικό. Ειδικά τα περιεχόμενα αυτών των mm -hmm. βιβλίων. Είναι ιστορία ναι. και είναι καλό να την ξέρουμε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μπορεί ένα αναγνώστη να έρθει τώρα πέρα από τον παζάρ mm -hmm. στου χώρου του Ιδρύματο τη Βουλή και να αγοράσει κάποιο βιβλίο, Δηλαδή υπάρχει. Βεβαίως. Να πούμε μπορεί λίγο και αυτό το πρακτικά το Μπορεί να έρθει σε πρωινέ ώρε 9 με 3 στα γραφεία του Ιδρύματο που είναι στη Βασιλίστη Σοφία σε 11 στον ημιόόροφο και στο λογιστήριο του Ιδρύματο υπάρχουν όλα τα βιβλία και μπορεί κάποιο και να τα ξεφυλίσει και να επιλέξει όποιο θα ήθελε να αγοράσει. Mm -hmm. Πρόσβαση στου καταλόγου του Ιδρύματο που είναι εκδόσει, Οι Τιμοκατάλογοι. Το... Ναι, τιμοκατάλογοι. Και ε, τι ακριβώ όλα αυτά τα βιβλία που έχετε. Υπάρχει στο διαδίκτυο, στο site τη Βουλή. πέραν το ότι υπάρχει ένα φυλάδιο που ναι. δίνεται δωρεάν, μπορεί κάποιο να μπει στην ιστοσελίδα του Ιδρύματο. Mm -hmm. Ε, στις εκδόσεις του Ιδρύματος υπάρχει μια ειδική σελίδα που λέγεται ηλεκτρονικό κατάστημα και εκεί βλέπει όλες τις εκδόσεις του Ιδρύματος με σύντομες πληροφορίες, τις τιμές τους και ό,τι άλλο θα ήθελε να ξέρει πολύ σημαντικό προκειμένου να επιλέξει κάτι. Κύριε Καταπάνω, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μα στην πρωινό ανάγνωση και μα ενημερώσετε για αυτό το μπαζάρ. αύριο, λοιπόν, mm -hmm. όπω είπαμε, 31 Σάββατο, εδώ στου χώρου του Ιδρύματο, στην έκθεση στην Οδό Σέκερη. Πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα, την ανταλλαγή πληροφοριών για τι συναλλαγέ εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και τι ΗΠΑ. Προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο συζητήθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων τη Βουλή. Με το νομοσχέδιο κυρώνεται η σχετική διμερή συμφωνία για την αποτροπή τη φοροδιαφυγή και την αποφυγή τη διπλή φορολογία. Με το νομοσχέδιο ενισχύεται η διαφάνεια σε φορολογικά θέματα και θα σμοθετείται η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, είπε ο εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο. Πρόσθεσε μάλιστα πω αυτή η ανταλλαγή γίνεται στη βάση τη αμεβαιότητα, δηλαδή στοιχεία θα παρέχουν και οι φορολογικέ αρχέ των Ηνωμένων Πολιτειών. Με τι εκθέσει που θα υποβάλλονται κάθε χρόνο, θα υπάρχει δυνατότητα ελέγχου τη φορολογική συμπεριφορά των μεγάλων εταιριών, κατέληξε ο κ. Μεϊκόπουλο. Ο εισηγητή τη Νέα Δημοκρατία, Γιώργιο Βλάχο, εξέφρασε τη θετική στάση τη εξωματική αντιπολίτευση για το νομοσχέδιο, με την ευχή να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά του στην πράξη και όχι μόνο στη θεωρία. Επιφυλάχθηκε όμω για την περίπτωση που κατατεθούν υπουργικέ τροπολογίε στην Ολομέλεια. Ο εισηγητή τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, Γιάννη Κουτσούκο, εκτίμησε πω είναι πολύ χαμηλό το ύψο των προβλεπόμενων προστήμων σε σύγκριση με τον τζίρο των εταιριών και ζήτησε να αυξηθούν. Πρόσθεσε πω η Δημοκρατική Συμπαράταξη, παρά τη θετική τη στάση, επιφυλάσσεται για την Ολομέλεια. Για νομοθετικέ ρυθμίσει που αδυνατούν να ασκήσουν έλεγχο και υποπτία στι πολιεθνικέ, έκανε λόγο ο εισηγητή τη Χρυσή Αυγή, Γιώργιο Γερμανή, και δήλωσε πω το κόμμα του καταψηφίζει το νομοσχέδιο. Οι πολιεθνικέ βρίσκουν τρόπου να παρακάμπτουν τι συμφωνίε, είπε ο εισηγητή του ΚΚΕ Νίκο Καραθανασόπουλο και εκτίμησε πω ούτε αυτό το νομοσχέδιο θα προσφέρει τίποτε και γι' αυτό το κόμμα του το καταψηφίζει. Υπέρ του νομοσχεδίου, τάθηκε ο Δημήτρη Καμένο από του ανεξάρτου Έλληνε και ζήτησε να ληφθούν μέτρα για τον αθέμητο φορολογικό ανταγωνισμό από γειτονικά κράτη. Την καταρχήν συμφωνία με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, κρατώντα επιφύλαξη για την Ολομέλεια, εξέφρασε εκ μέρου τη Ένωση Κεντρών ο Ιωάννη Σαρίδη. Ο Γιώργο Αμοιρά από το Ποτάμι είπε πω το νομοσχέδιο περιέχει θετικέ διατάξει και το ψηφίζει επί τη αρχή. Ζήτησε όμω να επανεξεταστεί το ύψο των προστίμων ώστε να είναι ανάλογο με τον τζίρο των επιχειρήσεων. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Πάμε στο ιστορικό καπνεργοστάσιο, στην οδό Λένορμαν. Εκεί φιλοξενείται ένα μεγάλο μέρο τη βιβλιοθήκη τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά και η Μπενάκερ βιβλιοθήκη, τα ψηφιακά αρχεία τη Βουλή και ένα πολύ όμορφο χώρο όπου κάποιο μπορεί να κάτσει, να διαβάσει, να αναζητήσει αρχεία που θέλει, που είναι ψηφιοποιημένα και φυσικά είναι ένα στολίδι στο κέντρο τη Αθήνα. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Το δημόσιο καπνεργοστάσιο που καταλαμβάνει ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Λένορμαν, Αφιάρου, Λεάνδρου και Κρέοντος οικοδομήθηκε το 1927 βάσει σχεδίων του πολιτικού μηχανικού Νίκου Γαβαλά. Πρόκειται για ένα αξιόλογο δείγμα βιομηχανική αρχιτεκτονική τη εποχή του, με υπόγειο και δύο ρόφου που αναπτύσσονταν σε μια τετράγωνη κάτοψη, περιμετρικά γύρω από ένα έθριο καλυπτόμενο από ένα τζαμωτό στέγαστρο με μεταλλικό σκελετό. Στο χώρο αυτό συστεγάστηκαν κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα περί τις 25 συνολικά καπνοβιομηχανίες. Το 1989 το καπνεργοστάσιο μαζί με τον μηχανολογικό του εξοπλισμό χαρακτηρίστηκε ιστορικό διατηρηταίο μνημείο με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και την ίδια χρονιά περιήλθε στην κυριότητα της Βουλής των Ελλήνων αρχικά ένα τμήμα του συγκροτήματος και το 2000 το σύνολό του. Σήμερα στεγάζει τον μεγαλύτερο όγκο των συλλογών κυρίω σε έντυπα της Βιβλιοθήκης της Βουλής. Το αναγνωστικό κοινό εξυπηρετείται από τη βιβλιοθήκη Πόλεω και την Πενάκιο Βιβλιοθήκη. Η τελευταία, μάλιστα, ήδη έχει προγραμματιστεί να επιστρέψει στη φυσική τη έδρα, την Παλιά Βουλή. Όταν ολοκληρωθεί το έργο για το οποίο είναι έτοιμε οι μελέτε, τα πάντα, δηλαδή μιλάμε τώρα για την έναρξη κατασκευή, Δημοπράτε και έναρξη κατασκευή τη Πενάκίου, ε, να είναι σε θέση η μεταφορά αυτού του όγκου του υλικού και η διαμόρφωση χώρων να αποτελεί μια ανοιχτή πρόκληση για μόρφωση, εκπαίδευση, λειτουργία, ενημέρωση στο κέντρο της Αθήνας και με αναφορά και στα πεπραγμένα της Βουλής. Στη Λένορμαν στεγάζονται το τμήμα εκδόσεως της Βουλής, το τμήμα μικροφωτογράφησης και ηλεκτρονικής αποθήκευσης της βιβλιοθήκης της Βουλής, το τμήμα συντήρηση έργων τέχνη και εντύπων και η μοναδική στην Ελλάδα συλλογή εφημερίδων και περιοδικών τη βιβλιοθήκη, καθώ και δύο αναγνωστήρια για του χρήστε των μικροτενιών και του υπόλοιπου έντυπου υλικού. Το καπνεργοστάσιο, ως σημαντικό κομμάτι του συνόλου τη Βιβλιοθήκη τη Βουλή, συμμετέχει στη διαφύλαξη τη πολιτιστική μα κληρονομιά. Αποστολή τη βιβλιοθήκη είναι να διατηρήσει τα τεκμήρια του παρελθόντο να τα διαθέσει για τις ανάγκες του παρόντος και να συγκεντρώσει, να διαφυλάξει, να καταγράψει τις σύγχρονες πηγές όλων των ειδών για τις μελλοντικές γενιές. Πραγματικά, η βιβλιοθήκη θέλει να αφήσει τη δυναμική σφραγίδα της στο γίνονεσαι της χώρας και βέβαια χρειάζεται συνέργειες, δίκτυα, συμμάχους, με άλλα λόγια, όλους μας. Όλοι λένε πόσο κρίσιμο είναι το βιβλίο για μια κοινωνία. Ε, άρα, εγώ αυτό που θα πω είναι ότι σημασία έχει πράξη. Ε, τι κάνει στην πράξη ε, για να στηρίζει ε, το βιβλίο σε μια κοινωνία. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην πολιτική και κοινοβουλευτική ζωή τη χώρα με ιστορικά γεγονότα που έχουν πολύ ενδιαφέρον έτσι όπω τα επιμελείται και τα καταγράφει ο κ. Γαβαλά. Το Μάιο του 1895 ο Χαρίλαος Τρικούπης αναχώρησε επικραμένος στο εξωτερικό, περιόδευσε σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και το Μάρτιο του 1896 ασθένησε ενώ βρισκόταν στις Κάνες. Ο Χαρίλαος Τρικούπης υπέκυψε στο μοιραίο στις 6.30 το απόγευμα σαν σήμερα το 1896 διατηρώντας ως το τέλος πλήρη διάβγεια εκφράζοντα όμως τη λύπη του ότι βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα. Τον Απρίλιο του 2016 ολοκληρώθηκε η αναμόρφωση του υφιστάμενου Μουσείου Οικογένεια Τρικούπη στο Μεσολόγγι με την επιμέλεια τη Βιβλιοθήκη τη Βουλή σε συνεργασία με το Δήμο Μεσολογγίου και οργανώθηκε μόνιμη έκθεση όπου προβάλλεται η προσωπικότητα του Χαρίλαου Τρικούπη και η συμβολή του στη διαμόρφωση τη σύγχρονη Ελλάδα. Στι 15 Νοεμβρίου του 1952, ο πρόεδρος του έκτακτου στρατοδικείου, αντισυνταγματάρχη Ανδρέας Σταυρόπουλο, ανακοινώνει την ετιμιγορία. Ο Νίκο Μπελογιάννη είναι μεταξύ των καταδικαστέντων σε θάνατο. Τρει μήνε μετά, στι 15 Φεβρουαρίου του 1952, η δίκη επαναλαμβάνεται. Την 1η Μαρτίου, ο πρόεδρο του στρατοδικείου ανακοινώνει την ετιμιγορία. Ει θάνατον καταδικάζονται ο Νίκο Μπελογιάννη και 7 ακόμη κατηγορούμενοι. Τα ξημερώματα τη Κυριακή 30 Μαρτίου, ο Βασιλικό Επίτροπο Συνταγματάρχη Αθανασούλα ανακοινώνει στου Μπελογιάννη, Καλούμενο, Αργυριάδη και Μπάτσι ότι η αίτηση χάριτο που υπέβαλαν να απορρίφθηκε. Λίγο αργότερο οδηγούνται στο Γουδί, όπου και εκτελούνται δια στι 4 και 12 τα ξημερώματα. Οι εκλογέ του Μαρτίου του 1946 από την κυβέρνηση Παναγιώτη Πουλίτσα, προέδρου του Συμβουλίου τη Επικρατεία, αφού η κυβέρνηση Σοφούλη είχε ήδη παραιτηθεί, ήταν οι πρώτε ελληνικέ εκλογέ μετά από περίοδο 10 ετών, δεδομένου ότι το καθεστώ τη 4η Αυγούστου του Μεταξά είχε επιβάλει δικτατορία το 1936 και είχε καταργήσει τη Βουλή. Την εποχή εκείνη επικρατούσε καθεστώ διώξεων για του φιλικά προσκύμενου στο ΕΑΜ Έλληνε, κάτι που κατήγγειλε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο, υποστηρίζοντα την αποχή από τι εκλογέ. Οι κάλπε δίνουν 250 έδρες στο Λαϊκό Κόμμα του Κωνσταντίνου Τσαλδάρη, ενώ η χώρα μπαίνει σε τροχιά εμφυλίου πολέμου. Πριν να δούμε μαζί πώς θα κυλήσουν σήμερα εργασίες της Ολομέλειας της Βουλής αλλά και των Επιτροπών, τα αντικείμενα που θα συνεδριάσουν. Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Συλλογισμού του Κράτους και Λέγω Εκτέλεση του Προπολογισμού του Κράτους θα συνεδριάσει για την επιλογή μελών της Τετραμελούς Επιστημονικής Επιτροπής που θα πλαισιώνει το γραφείο του Υπροπολογισμού του Κράτους τη Βουλή σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Α, λοιπόν, θα τοποθετηθούν σή, λοιπόν, σήμερα ε, τα τέσσερα μέλη της Επιτροπής ε, της Επιστημονικής στο Γραφείο Προπολογισμού. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Στι 10 θα συνεδριάσει η Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά τα σκάνδαλα στον χώρο τη υγεία από το 1997 μέχρι το 2014. Θα συνεδριάσει για να συζητήσει α, εάν θα λάβει απόφαση για το διορισμό πράγματο γνώμονα με αντικείμενο την εξέταση των οικονομικών απολογισμών του ΚΕΛΠΝΟ, καθώ και κάθε άλλου πρόσφορου στοιχείου υπάρχει σύμφωνα με τι διατάξει του Κανονισμού τη Βουλή αλλά και του Κώδικα Ποινική Δικονομία. Να πούμε πω μετά τι 10 επίση, στην Ολομέλεια τη Βουλή, θα ξεκινήσει συζητήσει επικέρων ερωτήσεων ο κοινοβουλευτικό έλεγχος οι ερωτήσει των βουλευτών προ του υπουργού. Έτσι λοιπόν θα κυλήσουν σήμερα εργασίε τη Βουλή όσον αφορά την επικαιρότητα, την πολιτική και την εξωτερική πολιτική. Να πω. Σήμερα είναι στι 10.30 η κρίσιμη συνάντηση του κ. Κοτζιά, του Υπουργού Εξωτερικών, στη Βιέννη με τον Νικολάη Ντιμητρόφ, τον ομόλογό του, αλλά και τον Μάθιου Νίμιτ, τον απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Εκεί ο κύριος Κοντιά θα καταθέσει την πρώτη πρόταση α, όσον αφορά την επίλυση της, α, του θέματος της ονομασία των Σκοπίων. Ενώ από την Μεγάλη Εβδομάδα, από Δευτέρα, ο κύριος Κοντιά, σύμφωνα με πληροφορίε, θα ενημερώσει όλου του αρχηγού κομμάτων για, ποιες, για το ποιε είναι οι εξελίξει στο θέμα τη ονομασία των Σκοπίων. Και μετά τη σημερινή συνάντηση, βέβαια, που έχει στη Βιέννη, όπω είπαμε, θα ενημερώσει όλου του αρχηγού πλην του κύριου Μισουτάκη, που όπω ενημερωθήκαμε χθε, στη θέση του θα έρθει για να ενημερωθεί ο τομεάρχη τη Νέα Δημοκρατία αρμόδιο για θέματα εξωτερική πολιτική, ο κύριο Κουμουτσάκο. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Εμεί σα ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ραντεβού Δευτέρα, μεγάλη Δευτέρα εδώ, στο τηλεοπτικό στο Σταθμό τη Βουλή και στην Πρωνή Ανάγνωση. Να είστε καλά. Καλή σα ημέρα.